Ο Δημήτρης Παπαγιάννου εδώ, μετρολόγος μας. Έτσι, γεια σου Δημήτρη. Καλή σου μέρα. Θα συνδεθούμε και με τον κύριο Σπύρο Ράτη, είναι αντιδήμαρχος των Αγίων Θεοδωρών. Κύριε Ράτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γιατί είχαμε ένα σκηνικό αποκάλυψης στην περιοχή σας. Ένας καταράκτης ξεπρόβαλε μέσα από τα σύννεφα. Ήταν μοναδικό αυτό το οποίο έγινε ως φυσικό φαινόμενο. Και δεν ξέρω αν είχαμε ζημιές, κύριε Ράτη, στην περιοχή. Όχι, δεν είχαμε ζημιές. Ήταν ένα φαινόμενο, όπως είπατε, μοναδικό στην περιοχή. Ναι. Αποθανατίστηκε από αρκετούς δημότες και το έχουν δημοσιεύσει σε όλα τα... Μα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήταν πράγματι εντυπωσιακό και φοβηθήκαμε στην αρχή μήπως με τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαμε ζημιές. Mm-hmm. Αλλά ευτυχώς έμεινε μόνο η εικόνα και ήταν φοβερή. Εδώ, είναι εδώ, αυτό ακριβώς. Το οποίο μας περιγράφεται, είναι σβαλμένο από ταινία, έτσι, δεν είναι... Νομίζαμε βροχοκουρτίνα, έτσι το... Το πείραξε κάποιος. Ναι, σκηνικό του τρόμου, συνήθως με φίλτρα βλέπεις τέτοια εικόνα. Είναι μια βροχοκουρτίνα, όσο κάνει τα καθοδικά... Φίλτρα στα social, ρε παιδί μου, βλέπεις τέτοια χρώματα. Τι έχει γίνει εδώ? Λαϊκά το λέμε βροχοκουρτίνα. Δηλαδή, είναι τα καθοδικά ρεύματα της καταιγίδας που δημιουργούν αυτή την πολύ έντονη βροχόπτωση, όπως είναι εκεί που βλέπουμε τη βροχή. Είναι στην περιοχή της Κινέτας. Ναι, είναι στην Κινέτα, είναι στην Κινέτα. Και νομίζω η φωτογραφία από την Κινέτα, η φωτογραφία είναι από τα... Από τους Αγίους Θεοδόρους τραβηγμένη προς την Κινέτα. Μάλιστα. Για να σε ρωτήσω, δημιούργησε πρόβλημα αυτό, γιατί φαίνεται ότι πέφτει πάρα πολύ νερό. Εδώ που μαυρίζει... είχε λίγο περισσότερο πρόβλημα από τους Αγίους Θεοδόρους, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ που μαυρίζει περισσότερο είναι εκεί που είναι πολύ, πολύ έντονη βροχόπτωση. Δηλαδή εκεί καταλάβετε πολύ μεγάλε αχδαιότητε βροχή. Και βλέπει δίπλα σου, έτσι. Είναι και η ορατότητα πολύ χαμηλή. Είχε διάρκεια αυτό το φαινόμενο? Όχι, ήταν προφανώ. Κάνα μισάωρο, κάπου εκεί πρέπει να δει. Μισάωρο δεν είναι λίγο. Καλά, λίγο δεν είναι, προφανώς. Έτσι. Άμα πέφτει αυτή η βροχή στο λεκανοπέδιο, μπορεί πολύ πιο εύκολα να δημιουργήσει προβλήματα από ότι όταν πέφτει σε μια περιοχή η οποία έχει αρκετό πράσινο. Κύριε Ράτη, φαίνεται σαν κάποιο να άνοιξε. Ναι, σαν κάποιο να άνοιξε την βρύση. Ναι, κάποιο να την κάνει. Ακριβώς. Ναι, ναι. Σαν να ανοίξανε μια βρύση. Τώρα που βρίσκεστε και βλέπουμε όλο αυτό το ωραίο τοπίο πίσω σα, πού είστε. Πετυχαίνετε στον ισμό, περιμένω να περάσω απέναντι και έχετε πετύχει στον ισμό. Στον αριθμό, κοίτα τα αλλαγή σκηνικού καιρού, έτσι. Είναι δεν είναι μια μορφιά. Είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, οι διαφορές είναι τεράστιες. Ναι. Κύριε Ράτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε καλά, πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Η μαγεία του καλοκαιριού.